Πρώτη αποστολή εξετελέστη για την ελληνική εθνική ομάδα. Υπάρχει τώρα μια πιο δύσκολη αποστολή, ένα πιο σκληρό task εκτός έδρας, σε μια φανατισμένη έδρα, στον Μπορίς Μπαϊχάτζε, στην Τυφλίδα, την Τρίτη, απέναντι στη Γεωργία. Ένας τελευταίος τελικός πρόκρισης για το Euro 2024, για τη μεγάλη επιστροφή που όλοι ελπίζουμε να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο εθνική ομάδα σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014. Η Ελλάδα από την αρχή το συγκεκριμένο μάτς απέναντι στο Καζακστάν το καθάρισε, δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Καζάκους, οι οποίοι πάντως έδειξαν ότι δεν έχουν το επίπεδο και κυρίως δεν έχουν την άμυνα για να σταθούν σε μεγάλη διοργάνωση. Αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά, όπου δεν καθάριζαν τις φάσεις και έτσι η ελληνική ομάδα με σχετική άνεση πήρε ένα προβάδισμα 2 γκολ στο 15ο λεπτό και μέχρι το ημίχρονο είχε κάνει το 4-0, χωρίς να κατεβάζει έξτρα παίχτες, χωρίς overlap από τα fullback, χωρίς τρομερές συνεργασίες, με κάποιες απλές έντρες που απλά η άμυνα του Καζακστάν δεν τις καθάριζε. Και κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα για αυτόν τον πρώτο τελικό που η Ελλάδα τον πήρε με σχετική άνεση, μάλλον με πολύ μεγάλη άνεση, με αυτό το 5-0. Και τώρα δεν χρειάζεται νομίζω να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό το μάτς, δεν μας δίνει πολύ τροφή, πολύ αφορμή για μεγαλύτερη ανάλυση. Σε έναν αντίπαλο όπως είναι η Γεωργία που παίζει αυτό το μάτς στην έδρα της, θα πρέπει εκεί να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από την ελληνική ομάδα, να πάει για μια μάχη πρόκρισης στο τελικό. Μέχρι τώρα πάντως το σημερινό τεστ ήταν απόλυτα επιτυχημένο. Το πρώτο χωρίς αύριο παιχνίδι πέρασε στην ιστορία με ένα εντυπωσιακό 5-0 και όλα πλέον τα λεφτά στον επόμενο ραντεβού, μεγάλο ραντεβού για το ελληνικό ποδόσφαιρο την Τρίτη στην Τυφλίδα με τις ευχές όλων των Ελλήνων φιλάθλων.